Εγώ όταν δω φτώχεια πάνω σε άνθρωπο, δεύτερη ματιά δεν ρίχνω. Τι δούλε κανείς. Οικοδόμος είμαι. Οικοδόμος. Τούβουλα δηλαδή και τέτοια. Να. Και εδώ μέσα γιατί σε φέρανε. Γιατί χρωστάω. Τούβουλα. Όχι, λεφτά. Πολλά. Πολλά λεφτά. 5. 5 εκατομμύρια. Όχι, όχι, όχι. 5 χιλιάρικα. Τι 5 χιλιάρικα. 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Τι είναι αυτά που λες. Θα με κάνεις να γελάσω τώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ αστεία νούμερα. Δηλαδή, μην τα λες έτσι απότομα. 5.000. Και για 5.000 είσαι εδώ μέσα. Ναι. 5.000 θα σου δώσω εγώ να ξεπαστρέψεις τα ποντίκια εδώ μέσα. Με 5.000 ξεπαστρεύω όλα την περιφέρεια. Πόσα βγάζεις το μήνα. 600. 600 τι. 600 ευρώ. Προκαταβολή. Όλα. 600 ευρώ. Όλα. Όλα δηλαδή όταν λες όλα το λες και με λες και το όλα. Τι όλα. Παίρνεις 600 ευρώ να ζήσεις εσύ, η γυναίκα σου και τα δυο σου παιδιά. Με ποιο τρόπο. Υπάρχει κάποιος μυστικός τρόπος για να ζεις, γιατί εμείς στην Ερκαλή δεν το ξέρουμε αυτό το τρόπο. Δίνουμε 200 για φαγητό. Τρώμε 15 μέρες ρύζι, 15 μέρες μακαρόνια και καμιά φορά, μια φορά το μήνα, κρέας. 15 μέρες ρύζι. Αφού έχουμε πόλεμο. Και οι Κινέζοι το σπάνε λίγο. Πόλεμο έχουμε. Δεν άκουσα εγώ πυροβολισμούς. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει πυροβολισμούς. Έρχονται μέσα στο σπίτι σου και σε σκοτώνουν με λογαριασμούς. Έτσι δεν πέθανε ο πατέρας μου. Πώς πέθανε. Σηκώθηκε το πρωί και είδε το λογαριασμό της ΔΕΗ κάτω από την πόρτα. Εκεί. Έκανε το μοιραίο. Το σήκωσε και το άνοιξε. Τι. 690 ευρώ λογαριασμό της ΔΕΗ έμεινε επί τόπου. Επί τόπου. Ναι, εγκεφαλικό. Αφού τον θάψαμε με το λογαριασμό στο χέρι, δεν τον άφηνε, τον κράταγε σφιχτά. Άλλοι 29 στη γειτονιά μας πεθαίναν έτσι. Με το λογαριασμό στο χέρι, σφιχτά. Αλλά το βράδυ εντάξει, έχουμε τον πρετεντέρι και. Κάπως ανεβαίνει το ηθικό μας. Γιατί τι σας λέει και σας το ανεβάζει. Ότι όλα αυτά είναι θυσίες που θα πιάσουν τόπο. Και έτσι κι εμείς λέμε, άντε, ο πατέρας πήγε, θυσία για τον τόπο.